Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχω ένα δύσκολο ανάγνωσμα σήμερα. Όπως βλέπετε και στον τίτλο του βίντεο είναι ένα ανώνυμο γράμμα προς μια θετή μητέρα. Η φίλη έχει γράψει στη φόρμα επικοινωνίας της στο σελίδας, έχει γράψει το όνομά της, η γυναική όνομα, το email της και θέμα, Θετή μητέρα. Εγώ το ονόμασα το βίντεο ανώνυμο γράμμα προς μια θετή μη παύλα τέρα. Τι υπάρχουν μητέρες τέρατα. Είτε μητέρες που έχουν γεννήσει τα παιδιά τους, είτε μητέρες που έχουν υιοθετήσει τα παιδιά τους. Θέλω να διαβάσουμε αυτή την εμπειρία της κοπέλας απνευστή, μονορούφη και μετά να κάνω κάποια σχόλια. Ένας βασικός λόγος που φτιάχνω αυτό το βίντεο είναι για να λάβει η κοπέλα αγάπη, κατανόηση ε, από τα μέλη της κοινότητας μας που γνωρίζουν ότι είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα παιδικής κακοποίησης και μητέρων μη μητρικών και γονέων μη γονεϊκών να το αντιληφθεί πως δεν είναι μόνη της καθώς επίσης και να πω κάποια πράγματα σε σχέση με την απόκτηση παιδιών, τη μητρότητα και τη γονεοκότητα εν γέννη. Λοιπόν, γιατί είναι τεράστια η ευθύνη, τεράστια ευθύνη και πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε σε αυτή την κοινωνία που ζούμε ότι το να γίνεις μητέρα, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι αυτό σε κάνει και έναν άνθρωπο αξιοσέβαστο και αξιαγάπητο. Ξαναλέω, υπάρχουν μητέρες τέρατα. Μητέρες που δεν είναι μητρικές και δεν κάνουν τίποτα για να γίνουν μητρικές. Επειδή πρέπει να το παραδεχθούμε ότι δεν βγαίνει η μητρικότητα σε όλες τις γυναίκες. Και είναι πολύ έτσι, συγχρονικό ότι ήρθε αυτό το email την ώρα που έγραφα σε έναν πολύ καλό μου φίλο στο Twitter... σαν μια, μια απάντηση σε ένα από τα, από τα tweet του... ότι είναι πολύ πατρικός πατέρας, ότι είναι father material... και ότι χαίρομαι γι' αυτό μου είναι father material... και ότι εγώ δεν ήμουνα μητρική μητέρα... το κατανόησα αυτό, το αντιλήφθηκα μετά που έγινα μητέρα... αλλά παρόλο που δεν ήμουνα μητρική... δηλαδή δεν μου έβγαινε αυθόρμητα το μητρικό... πίεσα τον εαυτό μου, έσπρωξα τον εαυτό μου ώστε να ανταπεξέλθω όσο καλύτερα μπορούσα, όσο καλύτερα γινόταν στο ρόλο και ακόμη το πράττω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμη έχει στιγμές τις οποίες πρέπει να υπερβώ τον εαυτό μου, να υπερβώ τη βαριεστήρα μάρα μου, να υπερβώ τη μεγάλη ανάγκη που έχω για απομόνωση και μοναχικότητα και να ανταπεξέλθω στο ρόλο μου ως μητέρα, έστω και αν τα παιδιά μου είναι ενήλικα, γιατί μου πει πολλέ φορέ ότι η ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση έρχεται αργότερα από την νομική ενηλικίωση, γύρω στα 28 για τα αγόρια, γύρω στα 26 για τα κορίτσια. Το αγόρι μου θα γίνει τώρα τον Αύγουστο 26, η κόρη μου είναι 23 και κάτι, άρα ακόμη οφείλω να είμαι παρούσα και να είμαι μητρική. Ε, δεν σημαίνει όταν κάποια γυναίκα αντιλαμβάνεται πως δεν έχει τη μητρικότητα έμφυτη ότι μισεί τα παιδιά της, ότι δεν τα αγαπάει αλλά σημαίνει ότι δεν της βγαίνει αυθόρμητα και αυτόματα αυτό το φροντιστικό μίας μητέρας, αυτό το γονεϊκό γιατί ο ρόλος της μητέρας και ο ρόλος του πατέρα και ενό ενεργού πατέρα είναι να είναι παρόν, παρούσα για το παιδί και να αντιλαμβάνεται συνειδητά, εάν δεν του βγαίνει αυτό το πράγμα φυσικά και αβίαστα, ότι εγώ αποφάσισα να γίνω γονιός αυτού του παιδιού, εγώ αποφάσισα να έχω την ευθύνη αυτού του παιδιού και δεν μου φταίει σε τίποτα αυτό το παιδί για την ευθύνη που έχω αναλάβει εγώ ίδια. Εδώ σας υπενθυμίζω ότι έχω γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο αν θέλετε μπορείτε να το βρείτε online. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για το βιβλίο αυτό. Πάμε να διαβάσουμε τη μαρτυρία της κοπέλας. Μήνυμα. Για τη θετή μου μάνα. Με πήρε σπίτι σου για να με απαλλάξεις από το άσχημο περιβάλλον ενός ορφανοτροφίου, έχοντας ας πούμε την καλύτερη πρόθεση και διάθεση για μένα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που με πήρες κοντά σου μου δώσες ρούχα, φαγητό, σπίτι να μένω, να μην είμαι κάπου σαν σκυλή. Στο άγνωστο κάπου που δεν θα είχα ελπίδα. Όμως θέλω να υποβάλω κάποια ερωτήματα με παράπονο και πόνο ψυχής. Γιατί ποτέ σαν άνθρωπο δεν σεβάστηκε στην προσωπικότητά μου. Γιατί φέρεσαι σαν να σε ένα κακομεθυμένο παιδί που απαιτεί να του κάνουν όλα τα χατήρια, ενώ εγώ αν τολμούσα σαν παιδί ένα πραγματάκι να ζητήσω, το μετάνιωνα χίλιες φορές από τις τιμωρίες το σκληρό και άκαμπτο ύφο σου και φυσικά το όχι, δεν θα στο κάνω αυτό που ζητάς, το οποίο εγώ ζητούσα με τόση λαχτάρα. Γιατί όταν πήγαινα σχολείο ποτέ δεν ήσουν εκεί σε γιορτές και τέτοια που γίνονταν, και όλοι οι γονείς ήταν εκεί για τα παιδιά τους. Γιατί πάντα μου κολλάς τα και με κατακρίνεις. Γιατί μου φέρεσαι απαξιωτικά. Γιατί μου μιλάς τα Γιατί μου λες ότι σου χρωστάω τη ζωή μου και πρέπει να σε υπηρετώ. Γιατί απειλείς μονίμως ότι θα με πετάξεις έξω από το σπίτι αν δεν υπακούω στις διαταγές σου. Γιατί ποτέ δεν έκατσες να ακούσεις τι νιώθω τι πιστεύω, τα αισθήματά μου. Γιατί λες όταν μπορώ να σου πω το παραπονό μου ότι μια αχάριστη, ότι μου έδωσες παραπάνω από σου άξιζα και αν δεν σου αρέσει σήκω φύγε. Άθλια η μάνα σου, άθλια, άθλια. Βρες τη μάνα που σε γέννησε και σε παράτησε Γιατί με κατηγορούσε σε όλου ότι εγώ σου έκανα κακό ψυχικά και το έπαιζε θύμα, ενώ εγώ μουδιαζα από τα χαστούκια, τι κλωτσιέ και το μαλλιοτράβηγμα σου. Γιατί μου θυμίζει ότι δεν είμαι τίποτα και ότι χάρη σε σένα είμαι κι εγώ κάτι. η μάνα σου δεν είναι τίποτα. Η μάνα σου δεν είναι τίποτα. Και σου αφαιρεί από την ανθρώπινη αξία η μάνα σου. Δεν σέβεται την ανθρώπινη σου αξία με τα μαλλιοτραβήγματα, με τις υποκρίσεις, με τις επικρίσεις με την εκστρατεία της φήμησης που κάνει για εσένα προς τους άλλους με το ότι δεν ερχόταν άκουνά μην έρχεται στις γιορτές των παιδιών της στο σχολείο γιατί με είχε περιορισμένη σε όλα και πάντα με θες να χορεύω στο σκοπό σου γιατί δεν έχω να θυμάμαι κάτι καλό μαζί σου παρά μόνο ελάχιστες φορές κατανόηση ανθρωπιά ουσιαστική γιατί στον κόσμο μπροστά έξω όταν ήμασταν ήσουν άλλος άνθρωπος γιατί είναι υποκρίτρια. Γιατί είναι ενάρκησο. Γιατί θέλει να νομίζουν οι άλλοι πω είναι καλοί, ενώ σπίτι τη να είναι μία χαρακτήριστη. Γιατί στον κόσμο έξω μπροστά, όταν ήμασταν ήσουν άλλο άνθρωπο, η πιο γλυκιά μαμά του κόσμου. Γιατί κάθε φορά που με ζορίζεις και εγώ δεν μπορώ να κάνω όλες τις τρέλες που ζητάς μου, λες γι' αυτό πήρα παιδί, αλλιώς τι το ήθελα, ασύχτηρες όριε. Το παιδί το παίρνεις για να του προσφέρεις, όχι για να σου προσφέρει. Άκουσες, μωρή; Άκουσες, να τη το βάλεις στο βίντεο να το δει. Το παιδί δεν το παίρνεις για να σου προσφέρει, το παίρνεις για να του προσφέρεις. Το γεννάς για να του προσφέρεις, το υιοθετεί για να του προσφέρεις. Και η υιοθεσία είναι τρεις φορές, τέσσερις, δέκα φορές πιο συνειδητή υπόθεση από τη φυσιολογική γέννα. Είσαι απαράδεχτη σε απέσια. Είσαι τι να πω, είσαι τέρα. Γι' αυτό έχω βάλει στον τίτλο του βίντεο αυτού. Θετή μητέρα. Μητέρα που είναι τέρα. Μου στέλνει το, το ψυχάκι μηνύματα. Ευχαριστώ, καρδούλες, λουλούδια, επειδή θα φτιάξω αυτό το βίντεο. Γιατί κάθε φορά που με ζορίζει και εγώ δεν μπορώ να κάνω όλε τι τρέλε που ζητά, μου λε γι' αυτό πήρα παιδί, αλλιώ τι το ήθελα. Εσχρή, εσχρή. Να το ταΐζω μόνο και να κοιμάται. Γιατί από τα 11 χρόνια μου με είχες να κάνω γενική καθαριότητα όλο το σπίτι μόνη μου και εσύ να επιβλέπεις και να με βάζει ξανά και ξανά να κάνω τα ίδια, δεν τα έκανα ακριβώ όπω διέταζε. Υπηρέτρια πυρέτρια πήρε μωρή. Δεν τρέπεσαι. Στη μάνα σου απευθύνομαι. Γιατί όλο πετά υπονοούμενα, ηρωνικά σχόλια ή και έμμεσε προσβολέ για την εμφάνιση μου. Ναι, κάνεις κάνει το παιδί σου κόρη, δεν τρέπεσαι. Παλιάνθρωπε. Γιατί δεν είμαι μοντέλο και δεν έχω ωραίο σώμα. Από πού και ω πού, από πότε τα παιδιά μα τα αγαπάμε μόνο όταν είναι μοντέλα και έχουν ωραίο σώμα, και από πότε το ωραίο σώμα το γνωρίζει εσύ, ποιο είναι. Το ορίζει εσύ, ποιο είναι. Όλα τα σώματα είναι ωραία. Όλα τα παιδιά είναι ωραία. Το χαιρόσουν και το χαίρεσαι να μου λε ότι χωρί εσένα θα καταλήξω ένα τίποτα, ένα άτομο του δρόμου, ζητιάνο. Εσχρή, απέσια. Γιατί όσε φορέ πήγε να μου φερθεί με κάποια καλοσύνη, με νοιάζεσαι, μα μετά αλλάζει συμπεριφορά και γίνεσαι αντιφατική. Μετά καταλαβαίνω πως δεν το πίστευε, ούτε πιστεύει ότι λε. Γιατί δεν κάνει για μάνα η συγκεκριμένη. Όπω και πολλέ άλλε, οι οποίε μπορεί να τα έχουν γεννήσει τα παιδιά, να μην τα έχουν υιοθετήσει. Γιατί μου λες σε αγαπώ μόνο όταν θες να σου το πω και εγώ Γιατί είναι μια καρανάρκισος γιατί μου φέρεσαι ανθρώπινα μόνο όταν σου κάνω το ζητάς γιατί είναι χειριστική και εκμεταλλεύτρια γι' αυτό γιατί όταν σου λέω μαμά αυτό δεν μπορώ να το κάνω είναι παράλογο μου κρατάς μούτρα φεύγει και κοπανάς πόρτες πίσω σου γιατί δεν κάνει για μάνα γιατί όπως το είπες πολύ ορθά είναι ένα μεγάλο κακομαθημένο παιδί άθλια άθλια γιατί με προσβάλλεις και μου θυμίζεις ότι μου έκανες χάρη που με πήρε κοντά σου Γιατί ποτέ δεν αφιέρωσες χρόνο μαζί μου ουσιαστικό. Γιατί ό,τι αγαπούσα και αγαπώ θέλεις να μου το εξαφανίζεις επειδή σε φθονή κόρη, σε φθονή. Αυτή η μητέρα τέρας σε φθονή. Σε υιοθέτησε για να έχει υπηρέτρια, σε υιοθέτησε για να σε κάνει ό,τι θέλει, σε υιοθέτησε για τον κόσμο, για την κοινωνική ταμπέλα, σε υιοθέτησε για να τη και δεν θέλει να σε βλέπει να χαίρεσαι. Σε φθονεί. Γιατί προφανώς είσαι πιο νέα, πιο όμορφη από αυτήν. Είσαι καλύτερος άνθρωπος από αυτήν και δεν το αντέχει. Γιατί είναι ένα τέρα. Γιατί μου λες μονίμως ότι είμαι ζών, σκουπίδι, αλυταριό. Ζών, σκουπίδι και αλυταριό είναι αυτή. Γιατί όταν μου κάνει να είναι κακό οι άλλοι, εσύ μου έλεγες ότι εγώ το προκαλώ και να ζητάω και συγγνώμη από πάνω από εκείνου, γιατί επαναθυματοποιεί τα θύματα. Η... Η επέσχυντη. Γιατί ποτέ δεν ένιωσα αγάπη, μα μόνο απειλές βρισχέ κλάμα. Όχι επειδή δεν είσαι αξιαγαπητή κορίτσι μου Όχι επειδή δεν είσαι Όλα τα παιδιά είναι αξιαγαπητά Επειδή έπεσες σε μητέρα τέρας Γιατί πάντα με είχες και με έχεις να ζω με άγχος Αγωνία για το πότε θα ξεσπάσει από το τίποτα καβγάς πάλι Επειδή είναι μια καρανάρκησος. Του κερατάει η μάνα σου Γιατί με κάνεις να νιώθω ενοχές Ότι δεν είμαι αντάξιο σου συνάνθρωπος Βεβαίω δεν είσαι αντάξιά τη, είσαι πολύ πιο πάνω από αυτή. Εσύ έχεις ανθρωπιά, αυτή δεν έχει. Βεβαίω βεβαίως δεν έχετε την ίδια αξία, εσύ έχεις πολύ περισσότερη. Γιατί δεν με αφήνει να είμαι ο εαυτό μου, Γιατί είναι τέρας, γι' αυτό δεν σε αφήνει να είναι ο εαυτό σου. Είναι ότι πιο τερατώδε ή οποιαδήποτε μάνα, οποιοδήποτε πατέρα, να μην αφήνει τα παιδιά να είναι ο εαυτό του. Γιατί με ευνουχίζει, γιατί δεν θέλει να έχει προσωπικότητα. Όπω είπαμε σε φθονή, η λέξη ευνουχίζων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γυναίκα μεταφορικά. Για την έννοια του ότι σου κόβει τα φτερά και σε κάνει να μην έχει δικιά σου προσωπικότητα. Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι και θα πως μόνο εσύ τα ξέρει όλα, γιατί είναι και ξερόλα. Ο ξερολισμό είναι ίδιον τον ναρκίσου. Γιατί με θες μόνο σαν εκτελεστικό σου όργανο να υπακούω μόνο και να λέω μάλιστα ότι θέλετε μητέρα, γιατί αυτή είναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Γιατί πάντα με ήθελες στρατιωτάκι σου να κάνω ό,τι λες, να φοράω ό,τι θες, να μιλάω όπως θες, να σκέφτομαι όπως θες. Γιατί με απομόνωσες από τον κόσμο με τρόπο πλάγιο... Γιατί δεν έχω να θυμάμαι κάποια στιγμή καλή μαζί σου, μα πάντα μια μαύρη άβρα να υπάρχει κοντά μας, επειδή είναι καρατοξική η μάνα σου. Αυτή είναι η μαύρη άβρα, η τοξικότητά της. Γιατί ξέρω ότι για πάντα θα είμαι μόνη μου με ανασφάλειες πως ποτέ κανείς δεν θα με νοιαστεί. Το πιστεύεις αυτό γιατί αυτό έχεις βιώσει και στο ορφανοτροφείο και με αυτό το τέρας που σιωθέτησε. Δεν σημαίνει όμω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Αν κάνει ψυχοθεραπεία, αγάπη μου, και συνεχίσει να ψυχοεκπαιδεύεσαι εδώ στο κανάλι μα, μπορεί να διατρέψει τη ψυχή σου. Γιατί με έχει κάνει να αμφιβάλλω για μένα και να με μισώ, Έτσι, αυτά είναι τα αποτελέσματα τη κακοποίηση. Η κακοποίηση από το γονέα προ το παιδί έχει ω αποτέλεσμα το παιδί να αμφιβάλλει για τον εαυτό του και να μισεί τον εαυτό του. Έτσι είναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κακοποίησης του γονέα προς το παιδί. Γιατί μαμά με μισείς, γιατί βγάζεις μένος πάνω μου επειδή είναι κατάνθρωπος και μισάνθρωπος. Γι' αυτό σε μισεί και βγάζει μένος πάνω σου. Μάνα, γιατί παρόλα αυτά σε αγαπώ και τρέμω να μη σε χάσω. Σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται όλη η τραγικότητα ενός κακοποιημένου παιδιού. Όλοι όμως. Όλοι. Μάνα, γιατί παρόλα αυτά σε αγαπώ και τρέμω μη σε χάσω. Αγέρας και κάτι και για αυτή μου με γέννησε και έχοντα στοιχεία και αποδείξει, ξέρω ότι ποτέ δεν με πέταξε από τη ζωή τη λόγω δυσκολιών, μα παρά μόνο γιατί θέλει να διώξει ένα βάρο από πάνω τη. Άρα βάζει η κοπέλα ως τελευταία πρόταση αυτής της ουσιαστικής κατάθεσης ψυχής που μας έκανε ότι Θέλει να πει και κάτι για αυτή που τη γέννησε, ότι έχει ψάξει και έχει βρει στοιχεία και αποδείξεις και ξέρει ότι ποτέ δεν την πέταξε από τη ζωή της λόγω δυσκολιών παρά μόνο γιατί ήθελε να διώξει ένα βάρος από πάνω της. Λοιπόν αγάπη μου, εδώ στην κοινότητά μας, στην ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοια με αυτά που βιώνεις εσύ. Είχαμε κάνει πρόσφατα και μια παρόμοια ιστορία μια κοπέλα. Μεγαλύτερη σε ηλικία από σένα. Αντιλαμβάνομαι, δεν μου έχει πει την ηλικία σου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είσαι στην εφηβεία. Η οποία συνέχισε χρόνια πολλά να καταπονεί τον εαυτό τη και να έχει ίδια κακή σχέση με τον εαυτό τη, καταπίνοντα όλη αυτή την τοξικότητα, την κακία, το φθόνο, το μένο, την κακοποίηση από τη μάνα τη και η οποία μα είχε περιγράψει πω όταν άρχισε να ψυχοθεραπεύεται και να ψυχοεκπαιδεύεται, σιγά σιγά βρήκε τον εαυτό τη. Λοιπόν, δεν φταίει ποτέ το παιδί για την κακοποίηση που υφίσταται από το γονιό. Ποτέ όμω. Ποτέ δεν φταίει το παιδί για την όποια κακοποίηση σωματική, ψυχική Αδιόρατη, φανερή κακοποίηση δέχεται από το γονιό. Ο γονιός πάντοτε φταίει όταν κακοποιεί το παιδί. Για αυτό το λόγο θέλω να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, όλοι μας, όσοι έχουμε αποφασίσει να γίνουμε γονείς με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί δεν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις να γίνεις γονέας. Δεν σημαίνει ότι αν γεννήσει βιολογικά ένα παιδί ότι θα είσαι πιο μητρική και πιο γονεϊκή παρά να το υιοθετήσει. Και όποια έχει το θράσος να νομίζει ότι επειδή υιοθέτησε ένα παιδί του έχει κάνει χάρη, θα πάει να πάει ένα κουρευτή, γουλή. Είναι τεράστια ευθύνη να υιοθετεί ένα παιδί και δεν σου κάνει χάρη ένα παιδί που το υιοθετεί. Οφείλει να φροντίσει το παιδί που έχει υιοθετήσει. Δεν ήρθε κανεί να σου το δώσει με το ζόρι το παιδί. Το αποφάσισε να το υιοθετήσει. Και είναι πολύ πιο συνειδητή η απόφαση γονικότητα από το να μείνει έγκυο και μετά να αποφασίσει να το κρατήσει. Ή να έχει μια προγραμματισμένη εγκυμοσύνη, το να υιοθετήσει ένα παιδί. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι έλεγχοι που γίνονται για την καταλληλότητα το γονέα γεωθεσία δεν είναι και τόσο έγκυροι έλεγχοι και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος για την απόκτηση παιδιών με βιολογικό τρόπο. Με στενοχωρεί, με εκνευρίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, είναι το πιο... Δύσκολο θέμα για μένα η κακοποίηση παιδιών από γονείς. Εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την νεαρή γυναίκα... η οποία μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία της. Θέλω να δώσω στα σχόλια... να τη συμβουλέψετε οι μεγαλύτερες γυναίκες από αυτήν... και οι μεγαλύτεροι άνδρες από αυτήν... και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια ηλικία... να τη συμβουλέψετε... Με ποια έννοια να τη δείξετε την αγάπη σας, την ενσυναίσθηση σας και την κατανόηση σας. Και να μοιραστείτε μαζί σας όσοι έχετε παρόμοιες εμπειρίες και θα ήθελα και ιστορίες επιτυχίας στα σχόλια. Δηλαδή να, να όσοι έχετε περάσει παρόμοια και έχετε καταφέρει να βγείτε ζωντανοί ψυχικά, ηθικά, πνευματικά μέσα από όλο αυτό το κολαστήριο που είναι να έχεις μη γονεϊκό γονιό να τις γράψετε ιστορίες επιτυχίας. Σε νιώθω. Και σε νιώθουν και όλοι όσοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο. σαγαπάμε αγαπάμε. Και θέλουμε να σου πούμε να το πιστέψεις ότι μπορείς και εσύ να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Είναι δύσκολο. Θα χρειαστείς πολλή δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. πολύ ψυχοδουλειά. Πάρα πολύ προσπάθεια Χρόνια ψυχοεκπαιδεύσεις Χρόνια ψυχοθεραπείας Αλλά θα το καταφέρεις αγάπη μου Να βγεις μέσα από αυτό το βάλτο Στον οποίο σε έχει βάλει η μη παύλα Τέρας σου Μητέρα σου Τέρας σου. σου λέω, το είπα και στην αρχή του βίντεο Εγώ δεν είμαι γονίκη, δεν μου βγαίνει το μητρικό Το πιέζω να μου βγει το πιέζω να μου βγει, γιατί επέλεξα εγώ να γεννήσω αυτά τα παιδιά, οπότε οφείλω να είμαι παρούσα και οφείλω να τα αποδέχομαι όπως είναι και να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα τους. Ούτε το ένα μου παιδί, ούτε το άλλο μου παιδί είναι κλώνι μου. Δεν έχω καμία απολύτως... Uh, uh, απέτηση ή δεν έχω κανένα δικαίωμα να απαιτώ τα παιδιά μου να είναι όπως θέλω εγώ. Οφείλω να τα σεβαστώ πως είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και να είμαι παρούσα στη ζωή τους για να τους ακούσω, για να τους συμπαρασταθώ συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά και με όποιον άλλον τρόπο μπορώ. Ο ρόλος του γονιού είναι ένας ρόλος ευθύνη και προσφοράς. Είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε να γίνει γονιό, να φέρει παιδιά με φυσικό τρόπο στον κόσμο, να φέρει παιδιά με βιολογικό τρόπο στον κόσμο, να γεννήσει παιδιά, να γεννήσει παιδιά μέσα σε γάμο, να υιοθετήσει παιδιά ή να κάνει παιδιά με πέρμα πέρματο ο αριού κλπ. προκειμένου να αποκτήσει υπηρετικό προσωπικό στο σπίτι. Δηλαδή μιλάμε για εγκληματικέ συνθήκε και εγκληματικέ καταστάσει. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει ως κοινωνία... να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε... να σταματήσουμε να θεωρούμε... ότι μία γυναίκα... μπορεί να είναι καλή μητέρα... μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα... και ότι... μόνο... Α, ένας τρόπος υπάρχει... να είσαι... καλός γονιός... υπάρχουν πολλοί τρόποι για να είσαι καλός γονιός... μπορεί να είσαι καλός γονιός ως μητέρα που έχει υιοθετήσει παιδί και σε μόνη σου, ως μητέρα που έχει κάνει παιδί μόνη σου με δότη, ως πατέρας ο οποίος έχει κάνει παιδί μόνος σου, ως πατέρας που έχει κάνει παιδί με έναν άλλον άντρα και να είσαι καλός γονιός, πολύ καλύτερος γονιός από κάποιους οι οποίοι έχουν γεννήσει, έχουν υιοθετήσει παιδιά μέσα σε κλασικές αγίες ελληνικές οικογένειες. Δεν αναφέρεται οτιδήποτε για πατέρας, αλλά για να υιοθετηθεί πριν τα πόσα χρόνια που υιοθετήθηκε, προφανώς ήταν από ζευγάρι που υιοθετήθηκε. Θα τον έχει φάει και τον άντρα, φαντάσουμε Πώς προσπαθεί να σε φάει και εσένα. Δεν ε, ε, μπορώ. Δεν μπορώ. Ε, είμαι στενοχωρήθηκα πολύ από όσα άκουσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούω. ξέρω αν το έχω μοιραστεί ξανά. Είχα πάει μια φορά σε ένα ιατρείο. Μιλάμε τώρα oh! πριν 30 χρόνια. Και εκεί στην αίθουσα αναμονή ήταν μια κυρία η οποία έχει υιοθετήσει δύο παιδιά. Και που τη έλεγε κάποιο, πολύ ωραία τα, πολύ όμορφα τα μωρά σου, σου μοιάζουν. Δεν αδέρφια τα μωρά που οθετήσει και γυρνούσε και έλεγε μπροστά στους άκνους τους ανθρώπους δεν είναι δικά μου, τα έχω εθιτήσει. Δεν είναι δικά μου, τα υιοθέτησα. Και θυμάμαι πόσο αρνητική εντύπωση μου έκανε να βλέπω αυτά τα μωράκια. Ήταν δύο-τρία χρόνια, δεν ήταν μεγαλύτερα. Να τα έχει αυτή η γαϊδούρα, αυτή η παλιάνθρωπος, η οποία είχε το θράσος μπροστά σε αγνώστους, να λέει «Δεν είναι δικά μου, τα υιοθέτησα». Πράγμα το οποίο δείχνει μία μεγάλη έλλειψη ενσυναίσθησης. Εννοείται ότι ένα υιοθετημένο παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι είναι υιοθετημένο... αλλά όχι ότι όπου πάμε και όποιος μας πει «Τι ωραίο το παιδί σου, δεν είναι δικό μου, το υιοθέτησα». Περιττώνω να σας πω ότι στην πορεία έτυχε να έρθω σε επαφή... με τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισαν αυτά τα δύο παιδιά... Από εκείνη τη συγκεκριμένη μη μητρική μητέρα που η ήταν και παντρεμένη, είχε και τον άντρα τη. Κανονικότατα, τα και όλα. Τι σημαίνει καλή μητέρα, τι σημαίνει καλό πατέρα, τι σημαίνει καλό γονιό, κάποιο ο οποίο αγαπάει το παιδί του, το σέβεται και τιμά την ευθύνη που έχει αναλάβει με το να γίνει γονιό. Αυτό είναι καλό γονιό. Ο γονιό ο οποίο δεν κακοποιεί το παιδί του καθιονδήποτε τρόπο ο γονιός ο οποίος μεγαλώνει με αγάπη και ανθρωπιά το παιδί του. Αυτός είναι γονιός, οι άλλοι δεν είναι γονείς, είναι τέρατα. Τελειώνω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σου όπως σου είπα και προηγουμένως αγάπη μου, είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, αλλά αν επιμένεις, μυαλό έχεις πάρα πολύ, έχεις πάρα πολύ μυαλό για να θέτεις τα ερωτήματα που θέτεις, δείχνει ότι έχεις πολύ μυαλό. Μυαλό έχεις, διάθεση σε βλέπω ότι έχεις, αν επιμένεις στη ψυχοεκπαίδευση και στη ψυχοθεραπεία, θα μπορέσεις να βγεις από αυτό το φαύλο κύκλο και θα μπορέσεις να κερδίσεις το ουσιαστικότερο ζήτημα όλων σε αυτή τη ζωή, όλων όσοι δεν μεγαλώσαμε με αγάπη, με σεβασμό και με γονεϊκούς γονείς, να καταφέρεις να γίνεις εσύ η δική σου Εσωτερική μητέρα γίνεται, μπορείς. Είναι δύσκολος δρόμος, αλλά γίνεται. Stay tuned. Μείνε εδώ στην παρέα μας. Και στην ιστοσελίδα μου, θεκλεπετρίδουν.com, στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο με όλες τις δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και σε Ελλάδα, αν τα χρήματα είναι ζήτημα για το να ζητήσεις ψυχοθεραπεία και να πάρεις ψυχοθεραπεία. Σε ευχαριστούμε για το μοίρασμα. Στέλνουμε την αγάπη μας όλοι, όλοι εδώ. Είμαι σίγουρη ότι θα σε αγκαλιάσουν όλοι.